πρώτη ελληνική κινηματογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους διάρκειας 87 λεπτών του Άγγελου Σπάρταλη, βασιζόμενη στο ομότιτλο βιβλίο του Ιούλιου Βέρν «Από τη γη ως τη σελήνη», παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο στα Χανιά. Η ταινία κάνει χιουμοριστική αλλά καυστική κριτική στους πολεμοχαρείς. Εγώ συνήθως έκανα κουλτουριάρικες που λένε ταινίες. Είπαμε κάποια στιγμή να κάνουμε και μια ταινία που να είναι πιο εύπεπτη. Δεν είναι όμως έτσι, δεν είναι εμπορική ταινία. Τι κρίμα. Ξεφεύγει η Ευρυκαρίτη της Ελλήνης και χάνεται στο μαύρο διάστημα. Δες τα αγαπητοί τηλεθεατές με τι συγκίνησε από χαιρετά ότι είναι το γενναίο του. Η ταινία αναφέρεται στην Αμερική του 1869, 100 έτη δηλαδή πριν από την προσελήνωση του Απόλλω 11, όταν οι πολεμοχαρείς ήταν ανήσυχοι επειδή είχε τελειώσει ο πόλεμος και ένιωθαν άβολα. Έτσι σκέφτηκαν να ρίξουν μια οβίδα από τη γη στη σελήνη. Η συνέχεια είναι συγκινητική, καθώς ένας άσπονδος εχθρός του Προέδρου του Τηλεβολικού Συλλόγου και ένας παράξενος Γάλλος πετυχαίνουν να μπουν μέσα στην οβίδα. Είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει το διάστημα 100 χρόνια πριν από την επιτυχημένη, αν και πολλοί ξέρετε διαφωνούν ότι δήθεν είναι σκηνικό και δεν έγινε ποτέ κτλ. Λέγανε οι άνθρωποι στην Αμερική, αφού τέλειωσε ο εμφύλιος πόλεμος, δεν αντέχουμε, τι θα κάνουμε, βαριόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε κανόνια πολέμου, τι θα γίνει, δεν φεύγουμε, να πάμε κάπου αλλού. Πράγμα που είναι πολύ επικαιρό, ξέρεις. Μέσα στην ταινία ερμηνεύουν 5 πρωτότυπα τραγούδια οι Διονύσης Σαββόπουλος και ο Ψαραντώνης, ενώ πρόκειται για την πρώτη του συνεργασία στο τραγούδι. Κάνουμε αυτά. Τα κάναμε, μετά έβολε και τον Σαββόπουλο και θα το δούμε απόψε. Έχουν γραφεί από τη Ζηνοβία Αρβανιτίδη και έχουν ενορχιστρωθεί από τον Πάρη τον Περισσινάκη. Η ταινία είχε παρουσιαστεί πρόσφατα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, ενώ προβλήθηκε και στην Πορτογαλία. Η πρώτη προσπάθεια, παγκόσμια προσπάθεια να μεταφερθεί ολόκληρο το βιβλίο του Ιούλιου Βέρν στον κινηματογράφο. Ξεκίνησε από μια απλή συζήτηση και τελικά έγινε κάτι πολύ μεγάλο που το στήριξε και το δίκτυο και το Πνευματικό Κέντρο και γίνεται η πρώτη προβολή στην Κρήτη με αυτήν την ταινία.